Η χθεσινή πρώτη συζήτηση στην Επιτροπή για τον νέο εκλογικό νόμο φάνηκε ιδιαίτερα αποκαλυπτική, όσο και αν προσπάθησαν οι εισηγητές των άλλων κομμάτων με ύξεις αφήξεις να κρύψουν τη συμφωνία τους και τη σταθερή τους προσήλωση στα καλπονοθευτικά εκλογικά συστήματα με όποιες παραλλαγές περικλείουν οι προτάσεις τους, τις οποίες ακούσαμε χθες στην Επιτροπή. Νέα Δημοκρατία, είναι λογικό και προφανές ότι θα υπερασπίσει το σχέδιο νόμου που εισάγει και περικοδοτεί το πρώτο κόμμα με τον πόνους των 50 εδρών. Δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό. Τα υπόλοιπα κόμματα, επιτρέψτε μου, κάνουν τακτικισμούς κινούμενοι στη λογική της μεζούρας με λιγότερο ή περισσότερο πόνους. Μεζούρα δηλαδή στην όθευση της λαϊκής βούλησης, παίζοντας παιχνίδια και με άλλα ζητήματα. Αρνούμενα αυτά τα κόμματα, άμεσα ή έμεσα, την υιοθέτηση της πρότασης που έχει καταθέσει το ΚΚΕ πολλές φορές για απλή, ανόθευτη αναλογική, χωρίς μπόνους, χωρίς προϋποθέσεις και αστερίσκους. Οι προτάσεις όλων των υπολείπων κομμάτων, είτε με μεζούρα είτε χωρίς μεζούρα, συνιστούν νόθευση της λαϊκής βούλησης. Όπως και αυτές οι διάφορες έννοιες, δημοκρατία, λαϊκή κυριαρχία, ισοτιμία, είναι σαν το λάστιχο που ο καθένας ό,τι ήθελε νοήσει. Δεν κοστίζει τίποτα να πασπαλίσουμε και λίγο έτσι την χρυσόσκονη με αυτές τις έννοιες. Ο Δε ΣΥΡΙΖΑ, κατά την άποψή μας, κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του, αποσιωπώντας το γεγονός ότι η πρότασή του για απλή αναλογική είναι υποκριτική, είναι ψεύτικη και που αλλοιώνει το πραγματικό της περιεχόμενο. Μια πρόταση που δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την απλή και ανώθευτη αναλογική. Το λέξη ανώθευτη το κάνει γαργάρα, σαν να μην υπάρχει, σαν να μην το έχει ξανακούσει ποτέ. Αντιθέτως, προβλέπει δώρο εδρών στο πρώτο κόμμα, αυτή είναι η πρότασή του και στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, με απόκληση έως 10% στην κατανομή των εδρών από το εκλογικό αποτέλεσμα. Είναι αυτό καθαρή, απλή, αναλογική? Όχι. Δεν το λέει ευθέως. Τι κρύβεται λοιπόν πίσω από αυτούς τους τακτικισμούς? Γιατί το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Ο ΣΥΡΙΖΑ ευθέως επιδιώκει και αναζητεί, όπως είπε χθες και σήμερα ο κ. Σπύρτζης, ο εισηγητής δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ, τις ευρύτερες πολιτικές συγκλίσεις. Βέβαια σήμερα είπε ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές συγκλίσεις, έτσι για να θολώσει λίγο και τα νερά. Δένουν ασορτή όμως με όσα είχε πει η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Είμαστε, λέει, ανοιχτοί, σας το διαβάζω αυτό λεξί, είμαστε ανοιχτοί να συζητήσουμε θέματα όπου μπορεί να υπάρχει συνένεση. Είναι αυτονόητο ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια συγκλήσεων για τον γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδας. Είναι αυτονόητο πως υπάρχουν περιθώρια συγκλήσεων για το εθνικό συμφέρον στη συζήτηση που έχει ανοίξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη βελτίωση των πολιτικών, την αναθεώρηση συνθήκων, την ασφάλεια, την άμυνα και το δημοσιονομικό πλαίσιο. Υπάρχει καλύτερη απόδειξη από την επιχειρούμενη προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να οθήσει τα πράγματα σε μια τέτοια λύση? Κατά την άποψή μας, και είναι φανερό, τα παραπάνω συνιστούν στρατηγική συμφωνία τόσο στην εμπλοκή της Ελλάδας στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και στην πολιτική στήριξη της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Αυτό άλλωστε απαιτούν οι Αμερικανοί, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων. Και μάλιστα είναι ο πιο ασφαλής δρόμος για να υλοποιηθούν οι σκληρές αντιλαϊκές πολιτικές για την καπιταλιστική ανάπτυξη και για τα γεωστρατηγικά συμφέροντα των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με πρόσχημα δυναμία σχηματισμού κυβέρνησης,
Ένα πιθανό σενάριο, για να μην πω το πιο πιθανό σενάριο, έχοντας υπόψη και τη μεγάλη εικόνα από το σύνολο των πεπραγμένων των κομμάτων και από αυτά τα οποία λέγονται, σας διάβασα προηγουμένως, έχουμε το κοινό τρίτο μνημόνιο. Το ψήφισαν από κοινού. Συνένεση στη γεωστρατηγική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, το κοινό ευρωπαϊκό μας σπίτι, η συμφωνία για τις αμερικάνικες βάσεις στη χώρα μας, η επίθεση στα εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα και επί ΣΥΡΙΖΑ και τώρα επί Νέας Δημοκρατίας, να μην ξεχνάμε τον περιορισμό του δικαιώματος στην απεργία, και που από κοινού φυσικά υλοποιούν τις απαιτήσεις του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων. Είναι εκείνο το αμίμητο που είπε προεκλογικά ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υλοποίησε ένα ποσοστό της τάξεως του 70% και απομένει ένα άλλο 30%, αν καλά θυμάμαι τα ποσοστά, ένα άλλο 30% για να το υλοποιήσει η επόμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Κατά συνέπεια, υπάρχει αντικειμενικά η δυνατότητα να προκύψει μια συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ ή να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να ανοίξει ο δρόμος σε μια τέτοια συγκυβέρνηση αργότερα. Άλλωστε, στο παρόν σχέδιο νόμου, ο προτινόμενος εκλογικός νόμος δεν αποκλείει τη συγκρότηση μεγάλων κυβερνητικών συνασπισμών. Το εξηγήσαμε χθες κατά την πρώτη συζήτηση. Αν κάποιοι εντωμεταξύ δεν τους αρέσει αυτό και λένε απελθέτω από μένα το ποτήριο τούτο, ας θυμηθούν πώς το αντιμετώπιζαν παλιότερα η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ μέχρι που τελικά τα κοίμιασαν. Δηλαδή τα βρήκαν, συγκυβέρνησαν και πολλά άλλα παραδείγματα. Την προοπτική αυτή υπηρετούν και οι προτάσεις του κινήματος αλλαγής με την πρότασή του για μπόνους 35 εδρών στο πρώτο κόμμα αντί για 50. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Η ελληνική λύση λέει θετική απέναντι στο σχέδιο νόμου της Νέας Δημοκρατίας, αν και χθες έλεγε ότι θα αποφανθούμε στην Ολομέλεια, μάλλον δεν άντεξαν, έπρεπε νωρίτερα να δώσουν τη συγκατάθεσή τους. Η δε πρόταση του Μέρα 25 επίσης δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την απλή αναλογική, την καθαρή απλή αναλογική, όπως διατείνεται ότι υπερασπίζεται. Κατά την άποψή μας, όχι κατά την άποψή μας, είναι φανερό ότι αποτελεί, είναι ένα μοντέλο, ένα γερμανικό μοντέλο, είναι μια παραλλαγή του γερμανικού μοντέλου και συμβάλλει στην ενίσχυση του κομματισμού, δηλαδή και των δύο μεγάλων κομμάτων, και ενισχύει και τη λογική της χαμένης ψήφου στα μικρότερα κόμματα. Κυρίες και κύριοι, το εκλογικό σύστημα, γενικά το εκλογικό σύστημα, στο αστικό πολιτικό σύστημα, αποτελεί καθοριστικό, σημαντικό παράγοντα για την ισχυροποίηση του αστικού πολιτικού συστήματος, δηλαδή την ισχυροποίηση των αντιλαϊκών, των κυβερνήσεων που ασκούν αντιλαϊκές πολιτικές και νοθεύουν με αυτόν τον τρόπο τη λαϊκή βούληση. Αυτό το στόχο υπηρετεί το παρόν σχέδιο νόμου. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Κατά συνέπεια, δεν έχει νόημα από την πλευρά τη δική μας, δηλαδή από την πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, να πούμε τώρα σε επιμέρους συζητήσεις και προτάσεις επί των άρθρων. Το ΚΚΕ απορρίπτει το σχέδιο νόμου και επί των άρθρων, τα οποία θεμελιώνουν και την ουσία, την ουσία στο σύνολό του το σχέδιο νόμου. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, το επαναλαμβάνουμε, υποστηρίζει ως πάγιο εκλογικό σύστημα την απλή, ανώθευτη και άδολη αναλογική, γιατί είναι το μοναδικό εκλογικό σύστημα που μπορεί να αποτυπώσει αυθεντικά, ατόφια, τη λαϊκή βούληση ως εκλογικό αποτέλεσμα. Γιατί μέχρι να προκύψουν μέχρι να προκύψει η μέρα των εκλογών μπαίνουν διάφορα εκδιαστικά διλήμματα απέναντι στο λαό, που επίσης και αυτά είναι ένα μέρος της νοθείας που ασκείται στη λαϊκή συνείδηση και στη λαϊκή βούληση. Σε κάθε περίπτωση δεν τρέφουμε αυταπάτες ότι από μόνο του ένα τέτοιο εκλογικό σύστημα, δηλαδή της απλής, ανώθευτης, αναλογικής, μπορεί από μόνο του να εξασφαλίσει φιλολαϊκές εξελίξεις, αν τη σφραγίδα του δεν τη βάλει ο ίδιος ο λαός,
βάζοντας εμπόδια στις αντιλαϊκές πολιτικές, αν δεν συμπορευτεί με το ΚΚΕ, εάν δεν αλλάξουν οι αρνητικοί συσχετισμοί στο συνδικαλιστικό κίνημα που βάζουν εμπόδια στην εργατική τάξη, στα λαϊκά στρώματα, για να διεκδικήσουν αυτά που πραγματικά τους ανήκουν, εάν δεν έχει έναν προσανατολισμό τέτοιο, κατά την άποψή μας, σε αντιμονοπωλιακή και αντικαπιταλιστική κατεύθυνση για τη νέα εξουσία, που εμείς το ονομάζουμε σοσιαλιστική, όπου πραγματικά η αξία της βούλησης και της συνείδησης του ατόμου θα βρουν τη θέση που του πρέπει και τους αξίζει.